καλά. Παιδιά, μου λείψατε πάρα πολύ. Είμαι συνηθισμένη να ανεβάζω 2 βίντεο την εβδομάδα, οπότε έχουμε πιο συχνή επαφή. Και την προηγούμενη εβδομάδα ανέβασα μόνο ένα και αλήθεια ότι μου λείψατε. Οπότε είμαι πίσω. Σήμερα θα μιλήσουμε για την εταιρεία CityColor, όπως έχετε ήδη καταλάβει και από τον τίτλο. Είναι ένα βιντεάκι το οποίο σας είχα πει ότι θα το κάνω ένα review. Όσοι με ακολουθείτε, ήσασταν ενήμεροι ήδη ότι κάποια στιγμή θα γίνει αυτό το βίντεο. Ο λόγος που το καθυστέρησα λίγο παραπάνω είναι γιατί ήθελα να τεστάρω τα προϊόντα για να έχω μια πιο ολοκληρωμένη άποψη και πιο σωστή άποψη, πιο αντικειμενική. Οπότε πιστεύω ότι έχει περάσει ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα για να σας πω τις εντυπώσεις μου σχετικά με αυτή την εταιρεία. Ενημερωτικά να σας πω ότι την εταιρεία CityColor την ανακάλυψα στο κατάστημα Μογκιάννη, που ξέρετε ότι αγοράζω και τα καλλυντικά Wet n Wild. Να σας πω πως αρχικά δίστασα λίγο να σας ξαναναφέρω το εν λόγω κατάστημα, για να μην νομίζετε ότι πληρώνω με κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, παιδιά. Υπάρχουν 2 λόγοι που το ξαναναφέρω. Ο πρώτος είναι ότι εκεί ανακάλυψα την CityColor, διότι πήγαινα για τα Wet n Wild και είδα μια μέρα το stand και ενθουσιάστηκα. Και ο δεύτερος και πιο σημαντικός λόγος είναι ότι εγώ ανέκαθεν από τότε που ξεκίνησα τουλάχιστον να αγοράζω καλλυντικά, πριν καν ξεκινήσω YouTube ή να μπει σε σκέψη να το ξεκινήσω, πάντα μου άρεσε να στηρίζω και τα τοπικά μαγαζιά, τις τοπικές επιχειρήσεις. Φυσικά και ψωνίζω από Honda Center και Sephora, δεν λέω κάτι τέτοιο αλίμονο, αλλά έχω στο μυαλό μου ότι η πίτα της αγοράς είναι πάρα πολύ μεγάλη, οπότε θεωρώ ότι πρέπει όλοι να παίρνουν και από ένα κομμάτι. Περνώντας λοιπόν στο θέμα μας, η CityColor είναι μια αμερικάνικη εταιρεία η οποία είναι cruelty free, που αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό, όπως είναι και η Wet n Wild cruelty free, και πάνω απ' όλα είναι πάρα πολύ οικονομική. Λοιπόν, από ό,τι έχετε καταλάβει, ούτως ή άλλως το κανάλι κινείται σε οικονομικά προϊόντα, οπότε δεν θα μπορούσε να διαφέρει το συγκεκριμένο. Πήγα λοιπόν στο κατάστημα για να πάρω κάποια πραγματάκια της Wet n Wild, είδα το stand, ενθουσιάστηκα και λέω θα δοκιμάσω και τη CityColor. Θέλω να σας πω ότι έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη από το προϊόντα που αγόρασα. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν λίγο διστακτική, γιατί πάντα εγώ το έχω αυτό το πράγμα. Άμα δω μια καινούργια εταιρεία, λέω τώρα είναι καλή, δεν είναι, και ειδικά με τις οικονομικές έχουμε και έναν φόβο παραπάνω. Αλλά τελικά με διέψευσε, είναι πάρα πολύ καλή εταιρεία. Πραγματικά η ποιότητα της είναι εκπληκτική, θα τα δούμε μετά στην πορεία. Την επόμενη φορά λοιπόν που πήγα να πάρω και άλλα προϊόντα της CityColor για να τα δοκιμάσω, γιατί μου άρεσα πάρα πολύ τα πρώτα, τα παιδιά εκεί στο κατάστημα μου είπαν ότι ήρθαν σε επικοινωνία με τη CityColor και τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, τον κύριο Αλέξανδρο, και μου είπαν ότι θα μου δώσουν κάποια δωρεάν προϊόντα να τα δοκιμάσω, να μην χρειαστεί δηλαδή να τα πληρώσω, και άμα θέλω να κάνω ένα review στο κανάλι μου, πολύ ευγενικά, και αυτό που εκτίμησα πάρα πολύ είναι ότι μου είπαν άμα θέλεις κάνεις βίντεο και άμα κάνεις τελικά να κρατήσεις την ειλικρινή σου άποψη. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να πω ψέματα στο κανάλι, ειδικά σε οικονομικά προϊόντα. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να σας βάλω σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν κερδίζω τίποτα, ίσα ίσα χάνω ίσως συνδρομητές, ίσως και την εμπιστοσύνη σας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω με το foundation, έρχεται σε αυτήν εδώ πέρα τη συσκευασία. Μου θυμίζει πάρα πολύ το Studio Fix, νομίζω λέγεται, της MAC. Λοιπόν, είναι ενυδατικό και κρατάει πάρα πολύ ώρα. Τι γίνεται τώρα με αυτό? Μην περιμένετε να έχει πάρα πολύ κάλυψη, είναι ιδανικό εάν θέλετε να συμπληρώσετε το συγκεκριμένο με ένα matte, πάρα πολύ matte foundation, το οποίο σας κάθεται λίγο cakey και θέλετε λίγο πιο luminous κατάσταση στο πρόσωπο. Από μόνο του δηλαδή δεν έχει την έξτρα κάλυψη, τη full κάλυψη, ούτε χτίζεται από ό,τι έτσι το έχω δοκιμάσει. Θεωρώ ότι είναι ιδανικό άμα θέλετε να το συμπληρώσετε σε προϊόντα τα οποία σας έχουν ζορίσει στο θέμα της ξηρότητας που σας αφήνουν στο πρόσωπο. Είναι πάρα μα πάρα πολύ ενυδατικό. Περνάω σε 2 παλέτες τις οποίες τις έχω. Είναι αυτές εδώ πέρα οι 2. Είναι και οι 2 για contouring. Η διαφορά της είναι ότι αυτή έχει ένα χρώμα παραπάνω, θα σας δείξω ακριβώς. Μου αρέσει πάρα πολύ η συσκευασία. Από μέσα έχει 3 αποχρώσεις. Είναι για contouring, είναι αυτό εδώ πέρα που είναι το bronzer και έχει ένα highlighter. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν παλέτα. Έχει πάρα πολύ καλή απόδοση και θέλω να σας πω ότι το highlighter είναι έχει γίνει από τα πλέον αγαπημένα μου. Συνεχίζω με την άλλη την παλέτα. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ η συσκευασία της. Είναι αυτή εδώ πέρα. Έχει μέσα αυτά εδώ πέρα τα χρωματάκια. Έχουμε πάλι το contouring, το bronzer. Έχουμε ένα ρουζ πάρα πολύ ωραίο κεραμιδό κάτι. Και αυτό εδώ πέρα το highlight, το οποίο είναι, νομίζω αυτό, είναι λίγο πιο σκουρόχρωμο και πιο πουδρένιο από αυτής της παλέτας.
Θα συνεχίσω με δύο παλέτες, τις οποίες τις έχω υπερλατρέψει. Αυτήν εδώ πέρα την ξέρετε ήδη, διότι σας την έχω ξαναδείξει στο κανάλι μου. Και η άλλη είναι αυτή εδώ πέρα, η οποία έχει παραπλήσει σε χρώματα, αλλά πιο ζεστές σε αποχρώσεις. Θα σας έχω τα swatches ούτως ή άλλως να τα δείτε. Λοιπόν, ας ξεκινήσω λίγο με την πρώτη, τη μαύρη. Λέγεται Smoky Nudes και είναι αυτή εδώ πέρα. Έχει πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις. Θεωρώ ότι δεν σε δεσμεύουν καθόλου για χειμώνα ή καλοκαίρι. Είναι όλα σήμερι και μπορώ να πω ότι κάποια από αυτά παραπέμπουν και σε πιο metallic αποχρώσεις. Είναι καταπληκτικά στην υφή, θα το δείτε και στα swatches. Τώρα ειδικά το καλοκαίρι που θα μαυρίσετε, παιδιά, αυτά τα χρυσά και τα καφέ και τα λοιπά, τα σήμερι, μουά! Και θα περάσω και στην άλλη την παλέτα, τη συγκεκριμένη. Είναι η Natural Shadow Palette. Από μέσα έχει, wow! Από μέσα έχει αυτές εδώ πέρα τις αποχρώσεις, οι οποίες ουσιαστικά είναι όλες σε καφέ προς μπρονζέ αποχρώσεις. Κυρίως σήμερι και αυτές. Είναι πάρα πολύ ωραία, τα χρώματα είναι καταπληκτικά. Η απόδοσή τους είναι wow. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό, ας πούμε, μπορείς άνετα να το χρησιμοποιήσεις και για highlighter. Γενικά έχουν πάρα πολύ, πολύ καλή απόδοση. Είμαι πραγματικά τόσο ευχαριστημένη από αυτές τις παλέτες. Δεν πίστευα ότι θα μου αρέσουν τόσο πολύ, αλλά και τις δύο τις χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση. Έχω αφήσει όλες με τις παλέτες στην άκρη και δουλεύω με αυτές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Περνάω σε ένα θέμα που με καίει και δεν είναι τίποτα άλλο, είναι τα φρύδια. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά εσείς που με ακολουθείτε ότι δεν έχω φρύδια, οπότε ζορίζομαι πάρα πολύ γενικά. Οπότε έχω να σας πω ότι η συγκεκριμένη εταιρεία βγάζει 6 διαφορετικές αποχρώσεις από μολύβια φρυδιών. Είναι όλες αυτές, μου τις δώσανε να τις δοκιμάσω. Είναι πάρα πολύ κρεμώδη, που σημαίνει ότι απλώνουν πάρα πολύ καλά και δεν γδέρνει στο δέρμα σου. Ειδικά οι κοπέλες σαν εμένα που δεν έχουν φρύδι και θέλουν να το σχηματοποιήσουν από την αρχή, πρέπει το χρώμα να έχει απόδοση για να μην χρειαστεί να γδέρνει στο πρόσωπο. Οπότε ναι, έχουν πάρα πολύ καλή απόδοση. Από τη μία μεριά έχουν το μολυβάκι και από την άλλη είναι αυτό που χτενίζει ουσιαστικά στο τέλος τα φρύδια σου. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι σε οικονομικές γενικά εταιρείες δεν βρίσκεται τόσο μεγάλη χρωματική ποικιλία. Οπότε για μένα αυτό είναι πολύ συν και πολύ υπέρ. Θα περάσουμε στα μολύβια για τα μάτια. Παιδιά, έχουν πολύ μεγάλη ποικιλία και πολλά από αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να κάνεις ένα τσακ παραπάνω, μια λεπτομέρεια η οποία θα απογειώσει το μακιγιάζ σου. Έχει λοιπόν αυτές εδώ πέρα τις αποχρώσεις, θα τις δείτε σε swatches λογικά κάπου εδώ. Έχουν πάρα πολύ καλή απόδοση. Πολλά από αυτά τα καφετί, δεν σας κάνω πλάκα, έχω μπει στο πειρασμό να τα χρησιμοποιήσω και για τα χείλια μου, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ σαν αποτέλεσμα. Είναι αρκετά κρεμώδη και διαρκούν αρκετή ώρα, οπότε για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο. Και παίρνεις και μια πολύ μεγάλη συσκευασία, έτσι. Δηλαδή πιστεύω ότι ειδικά τα χρωματιστά δεν πρόκειται να σου τελειώσουν ποτέ. Και έχω να σας πω ότι το μαύρο δεν είναι της ίδιας σειράς. Αυτά είναι τα Photo Chic Eyeliner Pencil και το μαύρο έρχεται, είναι το Creamy Eyeliner, είναι τόσο συγκεκριμένο. Έχει πολύ, πολύ πιο έντονη απόδοση από τα συγκεκριμένα, διότι είναι μαύρο και λογικά θελήσανε να το κάνουν πιο έντονο. Περνάμε σε μάσκαρα, έχουν δύο συγκεκριμένες μάσκαρα τις οποίες τουλάχιστον εγώ είδα. Η μία είναι η Voluminizing and Conditioning μάσκαρα, είναι η συγκεκριμένη. Και η άλλη είναι η Curling μάσκαρα, η οποία έχει Argan Oil. Μπορεί να μην σου γεμίζει το μάτι η συσκευασία, παιδιά, όμως είναι τόσο ωραία. Είναι αυτή που φοράω τώρα στις βλεπαρίδες μου, που τις απογειώνει, τις κάνει πραγματικά πολύ μεγάλες. Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι έχει το Argan Oil μέσα, οπότε θρέφει και παράλληλα τις βλεφαρίδες και δεν έχει αυτό το αποτέλεσμα που είναι πάρα πολύ ξηρές και νιώθεις ότι έχει κουραστεί το βλέφαρό σου. Σε καμία περίπτωση παραμένει υδατωμένο όλη την ημέρα. Όσο και τη συγκεκριμένη επίσης είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω δοκιμάσει να τη συνδυάσω και τις δύο και έχει πάει η βλεφαρίδα μου στο Θεό. Δεν θα καθίσω, δεν θα σταθώ παραπάνω στη μάσκαρα, γιατί έχω πάρα πολλά swatches να σας κάνω από κραγιόν και θα τα αφήσω τελευταία. Και θα περάσουμε στα κραγιόν, αφού πρώτα σας δείξω ένα τελευταίο κομμάτι, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι contouring και highlighting. Τι έχω να σας πω τώρα γι' αυτό? Είναι στικάκι, είναι κρεμώδη. Έχουν τρεις διαφορετικές αποχρώσεις. Εγώ έχω πάρει την πιο ανοιχτή, γιατί είμαι και πάρα πολύ ανοιχτή. Έχει το στικάκι του, το οποίο είναι για contouring και έρχεται σε μορφή κραγιόν. Και έχουμε από κάτω αυτό εδώ πέρα, με σφουγγαράκι το απλώνεις. Θα δείτε στα swatches τι εννοώ. Είναι το πιο έντονο highlighter που έχω πάρει
στη ζωή μου. Είναι αυτό που φοράω τώρα στα μάγουλά μου. Σαν προϊόν μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ καλής απόδοσης, αλλά δεν κάνει blend πάρα πολύ εύκολα. Που σημαίνει ότι όταν θα το κάνετε blend θα πρέπει να ψεκάσετε λίγο από το setting spray σας για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί και να απλώσει. Γιατί από μόνο του να ξέρετε ότι απλώνει λίγο δύσκολα. Κατά τα άλλα δεν με ενοχλεί καθόλου, έχει τέτοια καλή απόδοση, πραγματικά απογειώνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το συνιστώ ανεπιφύλακτα και είναι καταπληκτικό πραγματικά προϊόν. Θα περάσω τώρα στα lipsticks, τα οποία είναι και τα περισσότερα. Αυτό που θα κάνω είναι να σας δείξω τι κατηγορίες υπάρχουν και μετά θα σας βάλω το βιντεάκι με το οποίο κάνω swatches για να τα δείτε χωρίς να μιλάω. Θα σας έχω από κάτω τα ονόματα της κάθε απόχρωσης που έχω. Και πάμε να ξεκινήσουμε να σας πω ότι λανσάρει νομίζω 1, 2, 3 διαφορετικά στυλ lipsticks και ένα τέταρτο που είναι τα lip liners. Η πρώτη κατηγορία που έχω είναι κάπως έτσι, το οποίο είναι διπλό lipstick, από τη μία είναι matte και από την άλλη είναι shimmer. Στη συνέχεια έχουμε τα City Color City Chic και είναι τα ενυδατικά που έχουν. Έχω αυτή τη στιγμή 5 αποχρώσεις. Έχουν πάρα πολύ καλή απόδοση. Τουλάχιστον τα συγκεκριμένα που έχω έχουν τόσο ωραία απόδοση. Είναι κρεμώδη, δεν είναι σε καμία περίπτωση matte, αλλά δεν είναι και shimmer. Κάθονται απλά με μια έτσι πάρα πολύ ωραία ενυδατική φόρμουλα πάνω στα χείλη. Στα matte κραγιόν που έχει και είναι τα Be Matte. Έχω 2 αποχρώσεις από τα συγκεκριμένα. Είναι matte σαν αποτέλεσμα, αλλά η υφή τους είναι ενυδατική. Δεν μπαίνουν στις γραμμές. Εγώ έχω πάρα πολύ ξηρά χείλη. Όλη την ημέρα μπορώ να το έχω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μου ξερωθούν τα χείλη. Έχουν μια ενυδατική φόρμουλα και αυτά, αλλά το αποτέλεσμα που αφήνουν είναι matte. Είναι τα καλύτερα, νομίζω, που έχει η συγκεκριμένη σειρά με τα lipsticks. Liner, τα οποία, παιδιά, εγώ προσωπικά τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά, γιατί βοηθάνε, είναι πιο ακριβίες και βοηθάνε να κάνεις ένα πάρα πολύ σωστό περίγραμμα και πολλά από αυτά μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και χωρίς να συμπληρώσεις από πάνω lipstick κανονικό. Έχω λοιπόν 4 συγκεκριμένες, έχω 5 αποχρώσεις τις οποίες διάλεξα, οι οποίες είναι πραγματικά απίστευτες, είναι πολύ κρεμώδη, είναι matte και είναι long lasting και δεν σας κάνω καθόλου πλάκα.
συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο ήταν αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στην εταιρεία CityColor. Ελπίζω να σας άρεσε έτσι το review και να πήρετε μια ολοκληρωμένη ιδέα σχετικά με το τι προϊόντα λανσάρει η συγκεκριμένη εταιρεία. Θέλω να σας πω ότι για ακόμη μια φορά ότι το βίντεο δεν είναι sponsored. Ο μόνος λόγος που έκανα ένα τέτοιο βίντεο είναι γιατί η δουλειά μου είναι να σας δείχνω οικονομικά προϊόντα. Και όταν ανακαλύπτω μια εταιρεία η οποία είναι οικονομική και έχει τέτοια καλή απόδοση, δεν μπορούσα να μην την αναφέρω και να αφιερώσω ένα βίντεο εξ ολοκλήρου για αυτή την εταιρεία. Οπότε ναι, για μένα είναι top, είναι cruelty free, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου πείτε και τις δικές σας εντυπώσεις εάν έχετε ήδη κάποια προϊόντα από αυτή την εταιρεία. Και θα χαρώ επίσης πάρα πολύ να μου πείτε γενικά πώς σας φάνηκε η συγκεκριμένη εταιρεία από το συγκεκριμένο βιντεάκι. Θα χαρώ λοιπόν πάρα πολύ να μιλήσουμε κάτω στα σχόλια, γιατί μου λείψατε πάρα πολύ. Αυτά από μένα, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!